Είχαμε απάντηση μετά την επιστολή που έστειλα από το κτηματολόγιο ΑΕ σχετικά με τον χρόνο καταρχήν, ο οποίος είναι πάρα πολύ λίγος, μιλάμε για 3 μήνες. Η απάντηση λοιπόν από την κτηματολόγιο ΑΕ είναι ότι κατανοούν τα προβλήματα και αυτό είναι θετικό σε πρώτη φάση. Προσανατολίζονται σε πρώτη φάση, να το ξαναπούμε, για τρίμηνη παράταση όταν έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Ξεκίνησε από Ιανουάριο, συνεπώς πάμε Απρίλιο, άρα θα δουν τι θα γίνει στη συνέχεια και σαν πρώτη εκτίμηση μιλάνε για τρίμηνη παράταση. Πιστεύω ότι δεν επαρκεί. Εγώ θα επανέλθω. Θα επανέλθω δυνατά προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί, το ξαναλέω και πάλι, είναι πολλά τα προβλήματα. Χρειάζεται το κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο πρέπει να γίνει. Όμως κοιμήθηκε 19 χρόνια και ξαφνικά πάλι ήλθαν, ξαναζωντάρεψε όλη αυτή η ιστορία, μετά από 19 χρόνια, και φτάσαμε στο σημείο να θέλουμε μέσα σε 3 μήνες να ολοκληρώσουμε μια διαδικασία, η οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά και επιπλέον είναι και κοστοβόρα, γιατί σε μια περίοδο που ξέρουμε τα προβλήματα της κοινωνίας ότι είναι τεράστια, έρχεται επιπρόσθετα ένα ακόμα πρόβλημα το οποίο χρειάζεται χρήματα. Και φυσικά υπάρχουν και λεπτομέρειες για τις οποίες θα επανέλθω ξανά, και αυτό έχει να κάνει με τα κόστη τα οποία πληρώνει ο κόσμος, με τα σπίτια, τις αποθήκες, έτσι, τα οποία τεμαχίζονται και υπάρχουν πολλά 35άρια. Λοιπόν, είναι δύσκολη η περίοδος, πρέπει να σκύψουμε πάνω σε αυτό το πρόβλημα. Με τις δυνατότητες που έχω, κάνω τις παρεμβάσεις, υπάρχει η έγνοια, υπάρχει το ενδιαφέρον, είναι και χρέος άλλωστε. Είναι υποχρέωση να σκύψουμε πάνω στα προβλήματα της κοινωνίας και γι' αυτό υπάρχουμε εδώ με την ψήφο και την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας. Θα επανέλθω λοιπόν με επιστολή μου και με λεπτομέρειες, ζητώντας καταρχήν να υπάρχει περαιτέρω παράταση, ακόμα μεγαλύτερη, για να μπορεί ο κόσμος να ανταποκριθεί και να δούμε λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία είναι χρηματικό και κοστοβόρο από την πλευρά της τσέπης των συνανθρώπων μας, και εκεί λοιπόν πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε κάποια από τα προβλήματα ή να απαλύνουμε τελικά, να πούμε, αυτό το κόστος το οποίο είναι πραγματικά μεγάλο για την ανέχεια που υπάρχει σήμερα και για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας.